Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ειδήσεις της Πάτρας και της Δικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Βαρύ πένθος για τον πολιτικό κόσμο της χώρας, η αρχηγός του Κινάλ Φόφη Γεννηματά άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα το πρωί στον Ευαγγελισμό, όπου και νοσηλευόταν. Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη, ημέρα που κηρύσσεται εθνικό πένθος για την χώρα. Χαίοι που συνεργάστηκαν και γνώριζαν την Φόφη Γεννηματά μιλούν στην κάμερα της τηλεόρασης του Best. Συντετριμμένος ο πολιτικός κόσμος της χώρας, αλλά και τα στελέχη του Κινάλ στην Αχαΐα, πληροφορήθηκαν το θάνατο της Φόφης Γεννηματά, της πολιτικού που άφησε μεγάλη παρακαταθήκη στο κόμμα αλλά και την πολιτική γενικότερα. Έχω όλη μια απέραντη θλίψη και στενοχώρια. Γιατί έφυγε ένας άνθρωπος που πέρα από την προσωπική μας εμπειρία και γνωριμία, πρόσφερε πάρα πολλά και ένα το οποίο το πρόσφερε σε όλους τους Έλληνες είναι η πίστη στον αγώνα. Ήταν μια αγωνίστρια, η οποία μέχρι το τέλος, παρά τα σοβαρά τα προβλήματα υγείας εδώ και 14 χρόνια που αντιμετώπισε, δεν είχε παρατήσει την πολιτική, ασχολείται συστηματικά, ενεργά και με μεγάλη δυναμική. Μας έδωσε σε όλους ένα μήνυμα αγώνα και αισιοδοξίας. Και αυτό πρέπει να μας μείνει. Είχα την τύχη προσωπικά να την γνωρίσω από τον καιρό που ήταν πρόεδρος της ΕΝΑΕ και εγώ σαν την ομάρχης, προσωπώντας στην Αχαΐα, είχαμε πολλές φορές συναντηθεί. Και πάντα τη χαρακτήριζε ένας πολιτικός πολιτισμός, μια ηθική, μια σοβαρότητα και μια αξιοπρέπεια. Είναι στοιχεία τα οποία πολλές φορές λείπουν σήμερα και η Φόφη Γεννηματά ήταν πάντα οδηγός και πρωτοπόρος σε όλα αυτά τα θέματα. Η μνήμη της θα είναι πάντα στο μυαλό μας και νομίζω ότι πρέπει να την αξιολογήσουμε για πολλά πράγματα που πρόσφερε στην Ελλάδα. Όλοι όσοι την γνώρισαν μιλούν για μια πολιτικό που πάλευε για την παράταξη, όμως χαρακτηριστικό της ήταν η αξιοπρέπεια τόσο στον πολιτικό λόγο όσο και στις πολιτικές πράξεις. Δεν νομίζω ότι βρίσκει κανείς τρόπο να περιγράψει τα συναισθήματά μας, τα συναισθήματα του κόσμου. Υπήρξε μια μαχήτρια της ζωής, ένας ορωματικός άνθρωπος, ευγενής, ηθικός, που θωράκισε την παράταξη στα πιο δύσκολα χρόνια της και το έκανε με πολιτική πίστη και αξιοπρέπεια. Ταυτόχρονα ήταν μια σπουδαία μητέρα, μια σπουδαία σύζυγος και αυτό που μπορεί να πει κανείς είναι ότι να δίνει δύναμη ο Θεός στους δικούς της ανθρώπους και εμείς οφείλουμε να κρατήσουμε τη μνήμη της άσβεστη για τα όσα πρόσφερε στην Ελλάδα. Η Φόφη Γεννηματά θα είναι πάντα μαζί μας. Σας είπα ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ανοιχτός, δεν είχε προκαταλήψεις. Ήταν ιδιαίτερα δοτικός στις συνεργασίες όπου έβρισκε τρόπους να επικοινωνεί με το ευρύτερο δυνατό ακροατήριο και έχει δυνατότητα να ακούει. Κάτι που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στον χώρο της πολιτικής δεν το έχουν όλοι. Πολλοί θέλουν να μιλάνε μόνο. Η Φόφη ήξερε να ακούει και ήξερε να λαμβάνει πρωτοβουλίες και να κάνει σπουδαία πράγματα. Η Φόφη Γεννηματά θα είναι πάντα μαζί μας. Η Φόφη Γεννηματά ήταν η ηγέτης του κινήματος αλλαγής που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη τους για τη δυναμικότητά της αλλά και για την πολιτική της συνέπεια. Η απώλεια της Προέδρου μας είναι μεγάλη. Το κενό είναι δυσαναπλήρωτο. Άφησε παρακαταθήκες αξίες διαχρονικές, αλλά και πάλεψε μέχρι και την τελευταία στιγμή με αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια. Η Φόφη Γεννηματά ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος, αλλά και ξεχωριστή πολιτικός. Έδωσε περιεχόμενο στην πολιτική λειτουργία του ΠΑΣΟΚ σε δύσκολες εποχές, αλλά στάθηκε και ως άνθρωπος με αξίες στην καθημερινή ζωή της. Πάλεψε με τον καρκίνο, όρθια, με περηφάνεια και πάνω απ' όλα έδινε μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας σε όλους μας. Θα τη θυμόμαστε πάντα και μόνο ένα αντίο μπορώ να πω σε έναν ξεχωριστό άνθρωπο. Μια φωνή που υπηρέτησε πιστά την πολιτική ζωή του τόπου με υπευθυνότητα, νικώντας τις ακρότητες. Δυστυχώς σήμερα έφυγε μια μεγάλη πολιτικός, η ηγέτης της Δημοκρατικής Παράταξης στην Ελλάδα, η ηγέτης που ενέπνευσε πολλούς μέσα στο ΠΑΣΟΚ, η κόρη του αημνήστου Γεννηματά. Και δυστυχώς η αρρώστια αυτή που όλη την οικογένειά της ταλαιπώρησε έφτασε σε σημείο να δώσει και ένα τέλος και στη δική της ζωή.
από το πρωί, από τη μέρα, από την ώρα που το ακούσαμε, είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλημμυρίζουν από την αγάπη που έτρεφε ο Έλληνας πολίτης και η Ελληνίδα για αυτή τη γυναίκα. Μια οικογενειάρχησα, μια μητέρα τριών παιδιών, που δεν μπορεί παρά το ανθρώπινο στοιχείο, γιατί είναι μια νέα γυναίκα, ήταν μια νέα γυναίκα, να μην κυριαρχεί αυτή την περίοδο και λιγότερο το πολιτικό. Εσείς πώς θυμάστε τη Φόφη γεννηματά? Μια γελαστή, πάντα γελαστή γυναίκα, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές, ενέπνεε αισιοδοξία με το χαμόγελό της. Ένας ήρεμος άνθρωπος και μια ικανή πολιτικός, που μπορούσε με ήπιο τρόπο να βρει λύσεις και να δρομολογήσει εξελίξεις. Θλίψη και σοκ σήμερα στην Βουλή για εκπροσώπους όλων των κομμάτων που λήγησαν στην είδηση του θανάτου της Φόφης γεννηματά. Πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, βουλευτή της Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Αναγνωστοπούλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Καρούλια. Συγκλονιστικές στιγμές σήμερα στη Βουλή με το άγγελμα θανάτου της Φόφης γεννηματά, και μάλιστα κάποιοι είπαν και πρωτόγνωρες. Έτσι είναι? Πράγματι, σήμερα έφυγε ένα γενναίο κορίτσι. Εγώ δεν θα σταθώ τόσο στην πολιτική της διαδρομή, όσο στην ανθρώπινη διαδρομή, που κάλυψε και την πολιτική, την έβγαζε και εκεί. Έφυγε ένα γενναίο κορίτσι, πραγματικά γενναίο, και λέω κορίτσι γιατί ήταν μια νέα γυναίκα, στάθηκε με γενναιότητα επί τόσα χρόνια, με αγάπη για τους ανθρώπους που ήξερε ότι περνάνε ή περάσανε την ίδια δοκιμασία, με αυτή τη συνενοχή, της αλληλεγγύης με τους ανθρώπους, με τις γυναίκες που περνάγανε δύσκολες ιστορίες. Εγώ έτσι θυμάμαι τη Φόφη γεννηματά, πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση, πέρα από τις πολιτικές συγκρούσεις, σε αυτό το δύσκολο, ανταγωνιστικό και ενίοτε τοξικό περιβάλλον που είναι η πολιτική, γυναίκες μαχήτριες, αγωνίστριες, γενναίες και με αγάπη στις γυναίκες δίπλα τους, όποιου κόμματος, είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, και αυτό είναι που συγκλονίζει και εμένα προσωπικά. Αυτό πραγματικά είναι το συγκλονιστικό, γιατί εκπρόσωποι και βουλευτές από όλα τα κόμματα στάθηκαν με σεβασμό απέναντι στην Φόφη γεννηματά, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Και αυτό είναι η πιο σημαντική λέξη που λέτε, κυρία Καρούνια, σεβασμό. Όταν ένας άνθρωπος, μία γυναίκα μάχεται με τέτοιο τρόπο, μόνο σεβασμό μπορούμε να τις έχουμε, πέρα και μακριά από όλα τα άλλα. Σίγουρα πέρα από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις που είχατε μεταξύ σας ως γυναίκες, κύριε Αναγνωστοπούλου, είχατε την ευκαιρία, είχατε συζητήσει αρκετές φορές μαζί της. Τι θα θυμάστε? Αυτό το ζεστό χαμόγελο και τη διάθεση να δώσει δύναμη και κουράγιο σε όσες από μας είχαμε διαγνωστεί με την ίδια αρρώστια. Αυτό θα κρατήσω εγώ. Δεν μεταφέρω ούτε συζητήσεις ούτε τίποτα. Αυτό το ζεστό χαμόγελο, ότι είμαστε μαζί, ότι δεν είναι καμία μόνη της. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Άρα λοιπόν δικαίως της αποδίδεται και ο χαρακτηρισμός μαχήτρια ζωής, κυρία Αναγνωστοπούλου. Μαχήτρια ζωής και γενναίο κορίτσι. Εγώ έτσι την έχω στο μυαλό μου. Ένα γενναίο κορίτσι. Πέρα και έξω από οποιαδήποτε αντιπαράθεση. Που σε τέτοιες ώρες αυτές οι αντιπαραθέσεις μάλλον φαντάζουν σημασία. Πολύ μικρές και δεν έχουν καμία σημασία. Καμία σημασία, καμία αξία. Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Αναγνωστοπούλου. Και εγώ, κυρία Καρούνια. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, ευχαριστώ. Την Τετάρτη λοιπόν, όπως είπαμε, η κηδεία της Φόφης γεννηματά, και μάλιστα με τη μέσεν ενεργεία υπουργού. Αλλαγή θέματος και κλίματος, συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις τώρα στην εκπαιδευτική κοινότητα με αφορμή την απόφαση για συγχωνεύση τμημάτων εν μέσω πανδημίας.
Αύριο το πρωί στην πλατεία Γεωργίου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση μαθητών και γονέων ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις δρομολογούμενες αλλαγές. Είχε προηγηθεί συνάντηση, να πούμε, γονέων στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης χθες το βράδυ. Σαφές μήνυμα ότι δεν θα δεχτούν τις συγχωνεύσεις απευθύνουν οι γονείς μαθητών σχολείων της περιοχής. Χθες πραγματοποίησαν συνέλευση στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης και αποφάσισαν να εντείνουν τις κινητοποίησεις τους. Η απόφαση ήταν μία: συνεχίζουμε μέχρι να ανατραπούν οι απαράδεκτες αποφάσεις που αφορούν τις συγχωνεύσεις τμήματων. Γιατί ομόφωνα διαπιστώνεται ότι υποβαθμίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών, αλλά και το γεγονός ότι είναι σε συνθήκες πανδημίας είναι επίσης απαράδεκτο. Επισημάνθηκε επίσης ότι αυτές οι συγχωνεύσεις αφορούν ακόμα και ειδικά σχολεία. Σχολεία λοιπόν στα οποία τα παιδιά θέλουν μια ειδική φροντίδα. Αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη, δεν πρέπει να προχωρήσει. Ως προς το μέλλον του αγώνα τους, οι ίδιοι τονίζουν ότι τις επόμενες εβδομάδες οι διαμαρτυρίες θα πυκνώσουν ακόμη περισσότερο. Ήδη την Τετάρτη φαίνεται ότι μπαίνει σαν θέμα συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων το θέμα των συγχωνεύσεων. Εμείς μετά την αυριανή κινητοποίηση μαζί με τους μαθητές και την παράσταση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου ευελπιστούμε ότι θα πάρουμε απαντήσεις ότι αποσύρεται αυτό το μέτρο, θα προχωρήσουμε με περαιτέρω κινητοποίησης μετά την γιορτή της 28ης Οκτωβρίου. Παράλληλα, τα σχολεία συνεχίζουν να κινητοποιούνται αυτές τις μέρες. Πάνω από 100 κρούσματα κορονοϊού είχαμε σήμερα στην Αχαΐα, με τους ειδικούς να προβληματίζονται ιδιαίτερα για την αύξηση των μολύνσεων. Πάμε στον συνάδελφο Γιώργο Ηλιόπουλο. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Τριψήφιος παραμένει ο αριθμός των νέων κρουσμάτων κορονοϊού στην περιοχή της Αχαΐας. Ματιέφη, 115 είναι τα νέα κρούσματα τα οποία καταγράφηκαν στην περιοχή της Αχαΐας. Και αν σκεφτεί κανείς ότι τα περισσότερα αφορούν Κυριακή, όπου είναι μια μέρα όπου παραδοσιακά δεν είχαμε μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, τα 115 κρούσματα σημαίνουν συναγερμό στις τοπικές υγειονομικές αρχές. Συνολικά έχουμε 2.098 κρούσματα σε όλη την χώρα, 30 θανάτους και 365 διασωληνώσεις. Ωστόσο, και στην περιοχή της Αχαΐας φέρεται να είναι επιβαρημένη η κατάσταση στα δύο νοσοκομεία. Πάνω από 60 είναι οι ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται στις δύο κλινικές, στις κλινικές COVID των δύο νοσοκομείων της περιοχής, 10 στη ΜΕΘ του Ρίου, 3 στην ΜΕΘ του Αγίου Ανδρέα, όπου στη ΜΕΘ του Ρίου, να πούμε έτσι, ότι είχαμε πρόσφατα, πριν από μερικά 24 ώρα, και ένα νεογνώ 20 μηνών, το οποίο νοσηλεύεται με κορονοϊό. Δεν εμπνέει κάποια ανησυχία η κατάστασή του, ωστόσο είναι ενδεικτικό της κατάστασης που διαμορφώνεται το τελευταίο διάστημα σε υγειονομικό επίπεδο στην περιοχή μας. Να πούμε ότι και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε καμπανάκι κινδύνου και από τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Μπονάνο, δεδομένου ότι από τα 318 ενεργά κρούσματα της προηγούμενης εβδομάδας εκτοξευθήκαμε, Έφη, τα 470 ενεργά κρούσματα, και αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, θα είναι πολύ επιβαρημένη. Αν συνεχιστεί δηλαδή να έχουμε τριψήφιο αριθμό κρούσματων κάθε ημέρα, αν σκεφτεί κανείς ότι, ας πούμε, για σήμερα η Ηλία είχε μόνο 8 κρούσματα και το Λακανανία μόνο 60, καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί η επιβάρυνση, μιλάμε και για το τοπικό σύστημα υγείας, αλλά και γενικότερα για την περιοχή, από τα νέα κρούσματα και τις νέες σειροές. Επίσης, να πούμε έτσι ότι υπάρχει ένας προβληματισμός και για την αύξηση των κρουσμάτων στην νηπιαγωγεία και δημοτικά της Πάτρας. Λαμβάνει όλο ένα και μεγάλη διάσταση το πρόβλημα. Τελευταίο περιστατικό εμφανίστηκε στο Στρούμπιο, όπου νόσησε δασκάλα και στη συνέχεια μαθητής. Δεύτερη νηπιαγωγός, να πούμε, διαγνώστηκε με κορονοϊό στο 400 νηπιαγωγείο στην περιοχή της Εγκλικάδας, και όπως ανακοινώθηκε στους γονείς, δεν θα λειτουργήσει το τμήμα ούτε και το ολοήμερο. Και μάλιστα στο σχολείο επικρατεί αναστάτωση, καθώς έχουν κολλήσει ουσιαστικά με κορονοϊό και μικρά παιδιά. Επίσης, να πούμε ότι από τα rapid test που διενεργούνται στην πόλη της Πάτρας, φαίνεται ότι ο κορονοϊός χτυπά όλο και μικρότερες ηλικίες. Την Παρασκευή, τα 3 από τα 21 νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στους δειγματοληπτικούς ελέγχους αφορούν παιδιά 11 ετών, και όσο περνούν οι εβδομάδες,
τόσο χαμηλώνει και ο αριθμός των ηλικιών τα οποία φαίνεται να νοσούν με COVID-19. Ουσιαστικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΔΗ, 1 στα 4 νέα κρούσματα είναι παιδιά, κάτι το οποίο προκαλεί γενικότερα ανησυχία και στην εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και στους γονείς. Και βέβαια και την ίδια ώρα είδαμε και το ρεπορτάζ πριν, Γιώργο. Την ίδια ώρα υπάρχει αναστάτωση στο χώρο της εκπαιδευτικής κοινότητας με φόντο και με αφορμή της συγχωνεύσης των τμήματων στα σχολεία. Αύριο θα έχουμε, υπενθυμίζουμε, και την συγκέντρωση διαμαρτυρίας των γονιών και μαθητών στην πλατεία Γεωργίου και θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί το θέμα, καθώς όπως είπαμε τον τελευταίο καιρό τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων καταγράφει αχαΐα. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο, καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Νέος πρόεδρος της τοπικής Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται ο επιχειρηματίας, δημοτικός και επιμελητηριακός σύμβουλος Αντώνης Κουνάβης. Ο νέος πρόεδρος της ΔΕΠ αχαΐας εκμεταλλεύτηκε το κοινωνικό εκτόπισμα που διαθέτει και βγήκε νικητής της εκλογικής αναμέτρησης με τα ανεπίσημα μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, έφυγε από μένα. Νέος πρόεδρος λοιπόν ο κύριος Κουνάβης, έστω και με τα ανεπίσημα αποτελέσματα. Ναι, γιατί και αναγνωρίζεται πλέον η νίκη του και από τον αντίπαλό του, τον Νίκο Κατσουγκράκη, με μια δήλωση που μας ήρθε πριν από λίγο. Να δούμε λίγο τα πράγματα από την αρχή όμως. Να πούμε ότι η προσέλευση ήταν αρκετά μεγάλη, ωστόσο δεν έφτασε τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών που, όπως είπαμε τις προηγούμενες μέρες, είχε ξεπεράσει τα 10.000, 10.348 για την ακρίβεια, ενώ ψήφισαν κάτω περισσότερο από 6.000 μέλη της Νέας Δημοκρατίας, είτε με φυσική παρουσία στις κάλπες, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως εγκαινιάστηκε σε αυτή τη διαδικασία, λόγω και των συνδικών των υγειονομικών. Να πούμε ότι κατά δήλωση του Αντώνη Κουνάβη, ήδη από χθες το βράδυ και πριν από τα μεσάνυχτα, εκλέγεται με ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο, με πολύ μεγάλη διαφορά, γύρω στο 70%. Αυτό μένει να αποδειχθεί βέβαια και από την επισημοποίηση των αποτελεσμάτων. Και βέβαια ως νέος πρόεδρος της ΔΕΠ, όπως λέγεται πλέον η τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας, σε επίπεδο αχαΐας, το στοίχημα βέβαια για τον ίδιο είναι να συγκροτήσει την οργάνωση, η οποία το τελευταίο διάστημα παρέμενε σε ένα επίπεδο αδράνειας, θα λέγαμε, ή ενυπνώση. Αν και κυβερνητικό κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, θα περιμέναμε περισσότερη ενεργοποίηση απέναντι σε ζητήματα, σε θέματα τοπικού Βεβαίως. Χαρακτήρα. Έτσι, και αυτό έχουμε την ελπίδα ότι θα το δούμε από εδώ και πέρα. Ένας, θα λέγαμε, φρέσκος στα πολιτικά πράγματα σε τέτοιο επίπεδο ο Αντώνης Κουνάβης. Έχει βέβαια εμπειρία με την εμπλοκή του στα κοινά, όπως είπες και εσύ, δημοτικό σύμβουλος και επιμελητηριακός σύμβουλος, γνώστης των θεμάτων των τοπικών. Αναμένουμε να δούμε την πολιτική του πλέον παρουσία και διαδρομή στα τοπικά πράγματα. Όσον αφορά τον αντίπαλό του, όπως είπαμε, τον Νίκο Κατσουγκράκη, πριν από λίγο με δήλωσή του ευχαρίστησε τα χιλιάδες μέλη της Νέας Δημοκρατίας που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και συμμετείχαν σε αυτήν την εκλογική διαδικασία και βέβαια συγχαίρει και τον νέο πρόεδρο της ΔΕΠ, όπως λέει, τον Αντώνη Κουνάβη, για τον αγώνα που έδωσαν σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και ενότητας. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι προχωράμε κανονικά από εδώ και στο εξής. Δεν είχαμε, θα λέγαμε, ότι είχαμε μια εκλογική διαδικασία ήρεμη, δεν είχαμε εξάρσεις. Φυσικά ο Αντώνης Κουνάβης προηγείται εδώ και αρκετό καιρό στην όλη διαδικασία. Είχε αρχίσει και προετοίμαζε την κάθοδό του στις εκλογές, θα λέγαμε, εδώ και πολλούς μήνες. Ήταν πριν επισημοποιηθούν οι υποψηφιότητες, ήταν γνωστό τουλάχιστον στα δημοσιογραφικά γραφεία το ενδιαφέρον του να θέσει την υποψηφιότητα και να διεκδικήσει την Προεδρία. Μέχρι ένα σημείο πήγαινε μόνος του και όλα έδειχναν ότι θα ήταν ο μοναδικός υποψήφιος. Τελευταία στιγμή, τις τελευταίες ημέρες, 2 εβδομάδες περίπου, 3, εμφανίστηκε η υποψηφιότητα του Νίκου Κατσουγκράκη. Ο ίδιος προσπάθησε να παρουσιάσει ένα πρόσωπο, μια υποψηφιότητα η οποία προσπαθούσε να δείξει προς τα έξω ότι στηριζόταν από τα κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας, με δηλώσεις, με φωτογραφίες και κυβερνητικών στελεχών. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι το αποτέλεσμα είχε διαμορφωθεί ήδη εδώ και πάρα πολύ καιρό και η παρουσία του, θα λέγαμε, ότι ήταν τυπική περισσότερο σε αυτή την εκλογική διαδικασία και δεν κατάφερε να αλλάξει τουλάχιστον το κύμα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί υπέρ της υποψηφιότητας του Αντώνη Κουνάβη.
Θα δούμε λοιπόν και θα περιμένουμε και τα επίσημα αποτελέσματα, ναι, που δεν θα αλλάξει το... Μόνο για τις τοπικές, να πούμε για τα τοπίο, ονόματα, ναι, των τοπικών οργανώσεων στο κέντρο πόλης με βάση τα υπάρχοντα αποτελέσματα, έτσι. Ανδρέας Καλετζώτης εκλέγεται στο κέντρο της πόλης Πάτρας, Γιάννης Μανέτα στο βόρειο τομέα, Αργύρης Βαγενά στο νότιο τομέα, Βασίλης Σταθακάρος στην Αιγιάλια, Βασίλης Καρελόπουλος στη Δυτική Αχαΐα, Νίκος Τσάμης στα Καλάβρητα και Γιάννης Παπακοσταντίνου στον Ερήμανθο. Και από τα αξιοπερίεργα, θα λέγαμε, αν όχι ευτράπελο της όλης διαδικασίας, στο Αίγιο η καταμέτρηση έχει σταματήσει από χθες το βράδυ, γιατί ο δικαστικός επιμελητής, όπως μάθαμε, σταμάτησε τη διαδικασία λόγω του περασμένου της ώρας, αλλά επειδή δεν ήταν από την πόλη, πήρε την κάλπη μαζί του στο σπίτι του και θα επιστρέψει κάποια στιγμή μαζί με όλους τους συντελεστές στην Αύπακτο, από ό,τι μάθαμε, αν ισχύει. Έτσι, και για λόγους ασφαλείας προφανώς, και θα επιστρέψει πάλι κάποια στιγμή για να μάθουμε και το τελικό αποτέλεσμα. Για να συνεχίσει λοιπόν την καταμέτρηση. Αυτά σύμφωνα με τα ανεπίσημα πάντα αποτελέσματα. Και από αύριο θα πρέπει η τοπική Νέα Δημοκρατία να επανεργοποιηθεί, καθώς τα ζητήματα στην περιοχή προφανώς της Αχαΐας είναι πάρα πολλά και όπως είπες και εσύ, Σωτήρη, και έχουμε θίξει και άλλες φορές, ήταν η τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Θα δούμε, μάλιστα αύριο θα περιμένουμε και δηλώσεις από τον κύριο Κουνάβη, καθώς σήμερα όταν του ζητήσαμε ο ίδιος μας είπε ότι θα περιμένει τα επίσημα αποτελέσματα και θα προχωρήσει κάποιες δηλώσεις στη συνέχεια, οπότε πρέπει να θέσει και τους στόχους. Στόχους, βέβαια. Θα τα δούμε λοιπόν αυτά τις επόμενες ημέρες. Τώρα πάμε στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, όπου να αυξηθεί το τείχος ανοσίας στους χώρους του εκπαιδευτικού ιδρύματος επιδιώκει η Πριτανία σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια. Έτσι, από σήμερα ξεκίνησαν εμβολιασμοί φοιτητών στο Πάρκο της Ειρήνης. Να δοθεί το μήνυμα εμβολιασμού στους φοιτητές είναι ο στόχος της Πριτανίας και της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Σε ειδική δράση που έγινε σήμερα στο Πάρκο της Ειρήνης, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, δόθηκε η δυνατότητα σε φοιτητές να εμβολιαστούν. Αυτή τη στιγμή η εκδήλωση αυτή, που γίνεται στη συνεργασία του Πανεπιστημίου με την 6η ΥΠΕ, έχει σκοπό να υπογραμμίσει τη σημασία του εμβολιασμού. Έχουμε φτάσει μάλλον προς το τέταρτο κύμα, αρχίζουμε και μπαίνουμε σιγά σιγά. Έχουμε κάποια φάρμακα που μας βοηθούν, αλλά από την άλλη ο εμβολιασμός εξακολουθεί να παραμένει ό,τι καλύτερο έχουμε για να αντιμετωπίσουμε την νόσο αυτή. Γιατί όπως φαίνεται δεν έχουμε τελειώσει μαζί της. Μπορεί να έχουμε λίγα κρούσματα στην περιοχή μας αυτή τη στιγμή, αλλά στην υπόλοιπη Ελλάδα τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά. Θέλουμε πάρα πολύ να βοηθήσουμε να κάνουμε τους φοιτητές που δεν έχουν εμβολιαστεί, να τους πείσουμε για την ανάγκη του εμβολιασμού και αυτός είναι ο λόγος που μαζευτήκαμε σήμερα. Γιατί τα παιδιά έχουν ξεκινήσει τα μαθήματά τους με πολύ χαρά μετά από 1-2 χρόνια που λείπουμε όλοι. Οι αίθουσες έχουν ξαναγεμίσει, αλλά εξακολουθεί το πρόβλημα του κορονοϊού. Στις αίθουσες παίρνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, αλλά δεν πάβουν τα παιδιά αυτά στην κοινωνική του ζωή μόλις φεύγουν από εδώ να κινούνται στο χώρο της Πάτρας, στις υπόλοιπες πόλεις, με αποτέλεσμα εκεί τα πράγματα να μην είναι τόσο, πώς να πω, να μην παίρνονται όλα τα αναγκαία μέτρα, η μάσκα να έχει πέσει, αν θέλετε, με αποτέλεσμα να είναι εκτεθειμένα στον ιό. Η ανταπόκριση στο κάλεσμα της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας και της Πριτανίας είναι ενθαρρυντικό και αναμένεται το επόμενο διάστημα ο αριθμός των φοιτητών να πολλαπλασιαστεί. Πρέπει όσοι φοιτητές δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα να πιστούν και να μπουν στην εμβολιαστική διαδικασία, γιατί είναι το μόνο όπλο που έχουμε στα χέρια μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, με τις Πριτανικές Αρχές, ούτως ώστε και να οργανώσουμε αυτό τον εμβολιασμό που σε λίγο θα γίνει στο σημείο που βρισκόμαστε, αλλά βεβαίως και να πείσουμε όσους φοιτητές ακόμα δεν έχουν εμβολιαστεί. Νομίζω ότι είναι μια επιπλέον δράση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας προς την κατεύθυνση της φιλοσοφίας που έχουμε αναπτύξει τελευταίως, ότι ερχόμαστε εμείς εσάς και όχι εσείς εμάς προκειμένου να εμβολιαστείτε. Στόχος να κτιστεί το πολυπόθητο τείχος ανοσίας που είναι αναγκαίο για να μπορέσει να λειτουργήσει το Πανεπιστήμιο. Εμείς θα είμαστε
συνέχεια κάθε φορά που θα μας ενημερώνει το Πανεπιστήμιο Πατρών ότι υπάρχει έκδηλο ενδιαφέρον από κάποια ομάδα φοιτητών που θέλει να εμβολιαστεί. Όταν θα μας ενημερώνει και θα μας λέει ότι έχουμε συγκεντρώσει κάποιον αριθμό φοιτητών, την επομένη θα ερχόμαστε εδώ με κινητό συνεργείο για να τους εμβολιάζουμε. Για την απόκριση μέχρι σήμερα πώς είναι? Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που ξεκινάμε. Υπάρχουν, αν δεν κάνω λάθος, 12 φοιτητές οι οποίοι πρόκειται να εμβολιαστούν. Και τις επόμενες μέρες, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, θα συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία. Σωτήρη, χθες βρέθηκε στην Πάτρα ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, ως κεντρικός ομιλητής στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχάνων Πελοποννήσου. Mm-hmm. Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο ξενοδοχείο της περιοχής. Μια συνέλευση όπου βέβαια βασικός στόχος ήταν να αποτυπωθούν τα προβλήματα των επιχειρήσεων, τα ζητήματα, τα φλέγοντα θέματα, τα οποία βέβαια σε πρώτη γραμμή είναι πρώτον οι χρηματοδοτήσεις, η πρόσβαση δηλαδή σε χρηματοδοτικά εργαλεία, δάνεια εν προκειμένου, καθώς ξέρουμε ότι οι τράπεζες εδώ και αρκετά χρόνια έχουν κλείσει τις τρόφιγγες των χρηματοδοτήσεων για πολλές επιχειρήσεις, και το δεύτερο μεγάλο ζήτημα, το ενεργειακό κόστος, το οποίο έφυγε λόγω των αυξήσεων που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, φαίνεται ότι επιβαρύνει πάρα πολύ, επιβαρύνει τα μέγιστα στη λειτουργία των επιχειρήσεων και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα στο τι θα ακολουθήσει. Τώρα, όσον αφορά τον Υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα λέγαμε ότι έκανε μία σταχυολόγηση, μία απαρίθμιση των ενεργειών που έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως είπε χαρακτηριστικά, με 200 παρεμβάσεις νομοθετικές και άλλου χαρακτήρα, έχει αλλάξει ριζικά την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό, και από εκεί που η χώρα μας, η Ελλάδα, ήταν μια χώρα στο κόκκινο, όπως είπε χαρακτηριστικά, έχει μετατραπεί πλέον σε έναν πόλο προσέλκυσης μεγάλων επενδύσεων, και αυτό το βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να υλοποιείται από τις ανακοινώσεις μεγάλων επενδύσεων που γίνονται από μεγάλους πολυεθνικούς κολοσσούς, ακόμα και επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Από εκεί και πέρα τώρα. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι ετοιμάζεται το νέο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου, όπως το περιέγραψε ο κ. Παπαθανάσης. Το νέο πλαίσιο αποτελεί μία σύμπτυξη και μία μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Υποσχέθηκε ο κ. Παπαθανάσης ότι από το μέσο όρο των 760 ημερών που χρειάζονταν μέχρι σήμερα για να ενταχθεί ένα επενδυτικό σχέδιο στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου, να πάρει τις χρηματοδοτήσεις και να υλοποιηθεί, πλέον στόχος του Υπουργείου και εκτίμηση του κυρίου Παπαθανάση είναι ότι θα φτάσουμε στις 60 μόλις ημέρες, σε δύο δηλαδή μόλις μήνες. Από δύο χρόνια θα μειωθεί αυτό το χρονικό διάστημα σε δύο μήνες. Για να το δούμε αυτό. Ευχής έργων είναι αυτό, να το δούμε να υλοποιείται, και αυτό βέβαια θα αποτελέσει μια μεγάλη ανάσα για τις επιχειρήσεις που αναζητούν αυτή τη στήριξη, τη στήριξη την χρηματοδοτική ή με άλλα μέσα, όπως, με άλλα εργαλεία όπως τα φορολογικά. Τις φορολογικές διευκολύνσεις, προκειμένου να υλοποιήσουν κάποιο έργο, κάποια επένδυση, θα δούμε πώς θα υλοποιηθεί. Τώρα, από την πλευρά της περιφέρειας, είχαμε και την παρέμβαση του Νεκτάριου Φαρμάκη, ήταν παρόν ο Περιφερειάρχης, παρουσίασε και αυτό στις πρωτοβουλίες που έλαβε η περιφέρεια. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φαρμάκης, από την πλευρά της περιφέρειας έχει υλοποιήσει δύο μεγάλα χρηματοδοτικά προγράμματα στην πανδημία ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Να θυμίσουμε το πρώτο, το 30 εκατομμυρίων που ήδη υλοποιήθηκε και δόθηκαν τα χρήματα αυτά στις επιχειρήσεις πέρυσι, και το δεύτερο ύψους 20 εκατομμυρίων που υλοποιείται τώρα για μικρές επιχειρήσεις και για επαγγελματίες. Όλα αυτά τα δύο σχέδια, όπως είπε ο κ. Φαρμάκης, κατάφεραν να διασώσουν 3.000 θέσεις εργασίας στη Δυτική Ελλάδα εν μέσω πανδημίας κορονοϊού. Και βέβαια υπάρχουν και τα άλλα προγράμματα που έρχονται τώρα με το καινούριο ΕΣΠΑ, τα οποία θα είναι και αυτά στοχευμένα, όπως είπε, για την επιχειρηματικότητα. Ένα ακόμα στοιχείο από τις εξαγγελίες που έκανε ο κ. Φαρμάκης, η περιφέρεια έχει ετοιμάσει φάκελο με 55 ελκυστικές επενδυτικές προτάσεις, τις οποίες θα τις παρουσιάσει εν ευθέτω χρόνο σε ενδιαφερόμενους επενδυτές αλλά και σε φορείς, όπως έκανε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Αμερικανό πρέσβη, τον κύριο Τζέφρι Πάιατ, στην Ηλία, εκεί που του παρέδωσε για το σχετικό φάκελο. Είναι ένας φάκελος όπου έχουν αποτυπωθεί, έχουν χαρτογραφηθεί τα επενδυτικά ενδιαφέροντα της περιοχής, οι μεγάλες επενδύσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν από ιδιώτες, από επιχειρήσεις και γενικά από ιδιώτες επενδυτές. Και βέβαια στα λόγια και στα χαρτιά όλα ακούγονται πολύ ωραία. Σωτήρη, το θέμα είναι πώς τα άκουσαν, πώς υλοποιούνται. Πώς υλοποιούνται και πώς τα άκουσαν και οι επιχειρηματίες, καθώς έχουμε οι ίδιοι
έχουν περάσει την οικονομική κρίση, τα 10 χρόνια οικονομικής κρίσης, αλλά και τα 2 χρόνια κορονοϊού της υγειονομικής κρίσης, όπου πάρα πολλές φορές έχουν εκφράσει παράπονα και αντιρρήσεις για τον τρόπο που έχουν χρηματοδοτηθεί οι... Από τις τράπεζες γενικώς. Από τις τράπεζες, αυτού... αλλά και από τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ναι. Θυμόμαστε ότι το πρώτο πρόγραμμα από την περιφέρεια είχε αφήσει πάρα πολλές επιχειρήσεις εκτός. Ναι, υπάρχουν και γι' αυτό αναγκάστηκε η περιφέρεια και όπως αναφέραμε να πάει σε ένα δεύτερο πρόγραμμα για να καλύψει αυτά τα παράπονα που εκδηλώθηκαν κυρίως από μικρούς επιχειρηματίες και επαγγελματίες. Έχουμε τις πρώτες αντιδράσεις. Ακόμα δεν έχουμε, δεν έχουν αποτυπωθεί, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε στην πράξη πώς θα υλοποιηθούν όταν θα έρθει η ώρα των εντάξεων, των απεντάξεων και της καταβολής των χρημάτων, έτσι. Θα δούμε λοιπόν τότε. Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν σήμερα οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών, αντιδρώντας στο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης, θεωρώντας ότι συγκεκριμένες αλλαγές επιβαρύνουν το επάγγελμα. Πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ζητώντας επιτέλους να ακουστούν τα αιτήματά τους. Για σημαντική αλλαγή στον τρόπο που θα ασκείται το επάγγελμά τους στις λαϊκές αγορές, κάνουν λόγο οι παραγωγοί. Ο λόγος είναι ότι το σχέδιο νόμου του Υπουργείου, το οποίο μετά από επτάμινη διαβούλευση βαίνει προς ψήφιση, δεν αλλάζει στα περισσότερα σημεία του. Βρισκόμαστε εδώ σε μια κινητοποίηση την οποία κάνουμε συνολικά όλοι οι σύλλογοι της λαϊκής αγοράς, με μια σειρά προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία. Σήμερα η κυβέρνηση, μετά από 9 μήνες διαβουλεύσεις και συζητήσεις και το μπάσε βγάλε το νομοσχέδιο, το καταθέτει στη Βουλή και το πάει στην Ολομέλεια για ψήφιση. Γι' αυτό και εμείς διαμαρτυριόμαστε, λόγω του ότι το θεωρούμε νομοσχέδιο έκτρωμα. Έρχεται να πετάξει πρώτα απ' όλα τους μικρούς παραγωγούς από τις λαϊκές αγορές, βάζει μια σειρά εμπόδια τα οποία δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και μοιραία θα οδηγηθούμε στην αποχώρηση και θα δημιουργηθεί το πρόβλημα της διάθεσης της παραγωγής, η οποία σήμερα την έχουμε εμείς οι μικροί παραγωγοί, οι οποίοι δεν μπορούμε να τη διακινήσουμε σε άλλους τομείς της οικονομίας. Γι' αυτό λοιπόν κατεβαίνουμε σε απεργία και ζητάμε να αποσυρθεί τώρα έστω την ίστατη στιγμή, ώστε πραγματικά να μην ισχύσει ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Τα κριτήρια χορήγησης των νέων αδειών είναι τέτοια που επιτρέπουν πλέον την είσοδο μόνο χονδρεμπόρων στις λαϊκές αγορές. Αλλάζει το ωράριο των καταστημάτων τροφίμων, επανέρχεται δηλαδή στο κανονικό, ενώ περισσότεροι καταναλωτές μπορούν να βρίσκονται εντός των καταστημάτων. Ωστόσο, οι μάσκες διατηρούνται σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση για τα υγειονομικά μέτρα, Σωτήρη. Ναι, έχουμε τη μείωση του ζωτικού χώρου που είχε αποφασιστεί και υλοποιείται με τις προηγούμενες υπουργικές αποφάσεις. Τις αποστάσεις στην ουσία από τον έναν πελάτη στον άλλο, οι οποίες είχαν διευρυνθεί αρκετά το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, προκειμένου να μην έρχονται σε άμεση επαφή οι καταναλωτές κάποιου καταστήματος, κυρίως τα σούπερ μάρκετ και τα πολυκαταστήματα, εκεί που συγκεντρώνεται πάρα πολλοί κόσμος δηλαδή, και στην ουσία να μειώνεται όσο το δυνατόν περισσότερο ο κίνδυνος της μετάδοσης του κορονοϊού. Έτσι, έχουμε τη μείωση των τετραγωνικών μέτρων από τα 9 που είχαμε μέχρι σήμερα στα 2 τετραγωνικά μέτρα. Αυτός είναι ο λεγόμενος ζωτικός χώρος που θα πρέπει να καταλαμβάνει ένας καταναλωτής και τη μείωση της απόστασης από τα 2 μέτρα στο 1,5 μέτρο μπορεί να κατέβει πλέον και αυτό ισχύει για τα σούπερ και τα μίνι μάρκετ, για τους φούρνους, κρεοπολία, εχθειοπολία, φαρμακεία, στα pet shop αλλά και τα καταστήματα λιανικής, στα mall και στα εμπορικά χωριά. Παράλληλα, όπως είπες και εσύ Έφη, επιστρέφει το ωράριο κανονικά όπως το ξέραμε, είχε διευρυνθεί το προηγούμενο διάστημα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9.30 το βράδυ και πηγαίνει πλέον από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ για από τα σούπερ μάρκετ. Από τις 8 μέχρι τις 9 το βράδυ, ναι, για καταλαβαίνεις ότι για ευνόητους λόγους δεν υπάρχουν προφανώς οι συνθήκες. Αλλά παραμένει η μάσκα, η χρήση της μάσκας υποχρεωτική μέσα σε αυτούς τους κλειστούς χώρους και με εξαίρεση βέβαια τα άτομα που έχουν προβλήματα υγείας και που πρέπει να φέρουν το απαραίτητο δικαιολογητικό πάνω τους για να το επιδεικνύουν όταν χρειάζεται. Επίσης να πούμε ότι και σε μια επικοινωνία που είχαμε σε επαφή με επαγγελματίες του χώρου από την Πάτρα θεωρούν ότι αυτά τα καινούργια μέτρα πρακτικά δεν θα δούμε κάποια αλλαγή τουλάχιστον στην καθημερινότητά μας, στην κυκλοφορία μας σε αυτά τα καταστήματα, την αλλαγή γιατί βλέπουμε ότι έχει
Δεν μαζεύεται πλέον τόσο κόσμο έξω από τα σούπερ μάρκετ. Δεν βλέπουμε αυτέ τι εικόνε που βλέπαμε στο πρώτο διάστημα τη πανδημία. Οπότε καταλαβαίνει ότι δεν θα επηρεάσουν ουσιαστικά τη λειτουργία των καταστημάτων αυτή η ελάφρυνση των μέτρων. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν επαγγελματίε που το αναφέρουν ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν καθόλου μέτρα και αποστάσει σε αυτά τα καταστήματα, ειδικά στα μικρά, γιατί καταλαβαίνει ότι εκεί δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία του. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα ακόμα. Μάλιστα. Και αντιδράσει. Παρ' όλα αυτά, αύριο θα λέγαμε ότι επιστρέφουμε, από σήμερα μάλλον, επιστρέψαμε σε μια περισσότερο καθημερινή έτσι, διαδικασία και στι συνήθειέ μα όπω τι ξέραμε στο παρελθόν ω προ τα ψώνια στα καταστήματα, στα εμπορικά. Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, ότι δεν πρέπει προφανώς να τηρούμε τα μέτρα προστασίας και τις απαιτούμενες αποστάσεις, καθώς το τέταρτο κύμα του κορονοϊού βρίσκεται πρώτων πυλών, όπως λένε οι ειδικοί, και τα κρούσματα αυξάνονται μέρα με την ημέρα. Να σε ευχαριστήσω, Σωτήρη, καλό βράδυ. Ο τρόπος τώρα με τον οποίο θα γίνει η απογραφή στην περιοχή μας το επόμενο διάστημα παρουσιάστηκε κατά την σημερινή συνέντευξη τύπου του Δημάρχου Πατρέων με τον προϊστάμενο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Στατιστικής Αχαΐας. Στόχος η όσο το δυνατόν πληρέστερη καταγραφή του πληθυσμού. Κάλεσμα σε όλους τους κατοίκους της Πάτρας να συμμετέχουν στην απογραφή του πληθυσμού που θα γίνει τους επόμενους 2 μήνες, απευθυνή η Δημοτική Αρχή μαζί με τον προϊστάμενο της Στατιστικής Υπηρεσίας. Το μήνυμα είναι ότι όσο μεγαλύτερος ο πληθυσμός, τόσο περισσότερο δίνουμε στην πόλη μας τη δυνατότητα να διεκδικήσει τα έργα και τις χρηματοδοτήσεις που τις αναλογούν. Η απογραφή πληθυσμού θα γίνει με τον εξής τρόπο. Όλη η περιφερειακή ενότητα έχει χωριστεί σε τομείς, βάσει των οποίων καταγράφηκαν τα κτίρια και βρέθηκαν και οι κατοικίες που υπάρχουν σε αυτόν τον τομέα. Αυτός ο τομέας τώρα θα κοπεί σε μικρότερα κομμάτια τα τμήματα τα οποία θα αναλάβουν η απογραφής πληθυσμού και θα πάνε στην κάθε κατοικία να αφήσουν έναν φάκελο με έναν μοναδικό κωδικό αριθμό για την κάθε κατοικία. Με τη χρήση αυτού του κωδικού οι πολίτες θα μπορούν να μπουν στο gov.gr και να αυτοαπογραφούν. Η φετινή απογραφή θα γίνει με 2 τρόπους. Με αυτοαπογραφή και με έντυπα ερωτηματολόγια όπως γινόντουσαν και τα προηγούμενα χρόνια. Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης τόνισε ότι ήδη η απογραφή του πληθυσμού αφορά σε πολύ μεγάλο βαθμό τόσο την πόλη όσο και τον καθένα μας ξεχωριστά, γιατί συγκεντρώνονται στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο Δήμος για να σχεδιάσει έργα. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλη την πόλη μας. Αφορά τον καθένα ξεχωριστά. Γιατί μέσα από αυτή την απογραφή συγκεντρώνονται στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν στο να κάνουμε ως Δήμος την αντίστοιχη πολιτική του, διότι για οτιδήποτε θέλουμε να οργανώσουμε, αυτή η οργάνωση, είτε για να φτιάξουμε τους δρόμους μας, είτε για να φτιάξουμε το αποχετευτικό μας, την ίδρυυσή μας, όταν θελήσεις να μπεις σε ένα πρόγραμμα χρηματοδοτικό, πρέπει να χρησιμοποιήσεις στοιχεία. Για πόσους κατοίκους θα φτιάξουμε αυτό, πώς πανηγενήσει στην περιοχή μας, τι γίνεται συνολικά δηλαδή με τον πληθυσμό μας. Είναι επομένως χρήσιμο για να ξέρει και ο Δήμος να κάνει την πολιτική του και όχι μόνο ο Δήμος. Ακόμα και για τα ζητήματα της υγείας, της παιδείας, τα σχολεία μας. Γιατί να έχουμε 100 σχολεία και όχι 200, γιατί όχι περισσότερα. Αυτά θα βγουν με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα τα οποία έχουμε και με βάση αυτό κάνεις πολιτική. Ο κύριος Μουρτζούχος παρέδωσε συμβολικά στον Δήμαρχο τον φάκελο απογραφής που θα διανεμηθεί από 1η έως 15 Νοεμβρίου σε όλες τις κατοικίες και τα κτίσματα της πόλης. Στον φάκελο αυτό θα υπάρχει έντυπο με το μοναδικό κωδικό που θα αντιστοιχεί και σε κάθε σπίτι και με τον οποίο θα μπορούμε ηλεκτρονικά να υποβάλουμε τα στοιχεία μας και να απογραφόμαστε. Μέχρι μέσα Νοέμβρη θα περάσουν οι απογραφείς και θα αφήσουν αυτό τον κλειστό φάκελο με τον μοναδικό κωδικό για κάθε κατοικία. Μέχρι τέλος Νοέμβρη θα πρέπει οι πολίτες να μπουν και να αυτοαπογραφούν. Εμείς μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής θα βλέπουμε καθημερινά ποιοι έχουν μπει και έχουν αυτοαπογραφεί. Από αρχές Δεκέμβρη μέχρι
20 περίπου Δεκέμβρη και μέχρι να τελειώσει η διαδικασία, όσοι δεν έχουν αυτοαπογραφή θα τους επισκεφθεί ο απογραφέας και θα συμπληρώσει έντυπο ερωτηματολόγιο. Στόχος είναι η απογραφή να γίνει ηλεκτρονικά, ωστόσο θα υπάρξουν και διαζώσεις συναντήσεις σε ευπαθή άτομα ή σε όσους δεν είναι γνώστες της τεχνολογίας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.